Ταλέντο. Πολύ κυριολική. Παντρεμένη. Όχι. Δεν είναι. Τι. Δεν επιτρέπεται, λέει. Νοικοκυρά, μη πατρίτη. Η οποία δεν επιτρέπεται. Στρέψε ένα τσιγάρο, ρε μαλάκα, γιατί. Εδώ είναι χειρότερο το πρόβλημα. Κάτσε μα φελάει τώρα. Κάτσε, γιατί εδώ. Στρίψε να γυρίζει, εδώ τώρα κέρδο παντού. Δηλαδή νοικοκυράκια δεν επιτρέπεται να παντρευτεί. Μια μέσα να στριπτιζού, τι θα έλεγε. Αύριο το πρωί, όποιο θέλει παντρεύω. Γιατί έτσι δεν θέλει. Όχι, είμαι εισοδηματία. Έχω εισοδηματία. Τα μπακούρια εκεί πέρα, κοίτα, ρε. Εντάξει, και νοικοκυρά. Δηλαδή ξέρει, μαγειρεύει και τέτοια, ε. Σφουγγαρίζει κομπλέ, θα τον έχει δηλαδή, ε. Τι, γιατί εισόδημα μιλάμε, σε μηνιάτικο. Έλα τώρα πε. Εγώ ήρθα μα λίγο. Ένα παιδί μου, είσαι μια κάβλα σου. Από πού είναι, από εδώ. Πες τώρα, εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο περίεργο. Κάτσε, έχουν αρχίσει τώρα γυαλίες το μάτι σου. Αυτή εκεί πέρα έχουν αγαπήσει από το 22. Κύριε, για γάμο θέλω. Ναι, το ρήμα γάμο είναι. Δεν μου λέτε από πού είναι, από διαμερίσματα, τα λεφτά από πού. Ό,τι οι επενδύσεις βολεύουν. Τι εννοείται ότι οι επενδύσεις βολεύουν, δηλαδή είναι σταθερές οι επενδύσεις, έχετε κάποιες μηνιαίες. Τάσεις της αγοράς. Α, σήμερα μπορεί να πουλάτε κουλούρια δηλαδή εδώ στο μέλλον. Τι τη τάση τη αγορά δηλαδή. Αυτό, για λογαριασμό, όχι. Μάλιστα. Δεν μου φαίνεται κοινό ρομάλο αυτό. Κι εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γεια. Εδώ, μαζί είστε στην παρέα. Ναι, σιγά μην πίνει αυτό. Είπε ναι. Είπε ναι. Όνομα. Σε κομφιστερικό κλίμα να το πω. Φωτάκης. Φωτάκι. Φωτάκης. Ναι. Σοφοκλής ή Φωτάκης. Στα αγγλικά Λεντάκης. Το Λεντάκι, το μικρό. Δηλαδή αυτός είναι ο Λεντ. Ναι. Αυτός είναι και ένα, επειδή είναι, μάλλον αυτός είναι από πίσω, αυτός είναι και το κανονικά το Λεντάκι από πίσω. Και με τι ασχολείστε. Γρήγορος ο κόβο, γρήγορος ο κόβο. Γρήγορο, πολύ σε πολύ. Κάτι μεταξύ δημόσιου υπάλληλου. Πολύ άσχολος, επειδή είναι πολύ άσχολος και δεν μπορούσα να τα... Σε κάποια μόνη δουλειά ή έτσι περιστασιακά δουλεύεις κάπου. Εντάξει, είμαι εραστής της τέχνης. Εραστής της τέχνης, πολύ ωραία. Αλλά και με αυτό το ρυθμό είναι φαναρτζής. Που του πας στα μάξη, το βιάζεσαι. Λάστιχο να έχεις πάθει. Εραστής της τέχνης. Εσύ είσαι που βιάζεσαι. Είπα, εραστής της τέχνης, είπατε. Μόλις έχουμε καταλάβει γιατί δεν παντρεύεται. Αυτός εδώ. Σιγά σιγά θα δέσκος παρέγγε. Αυτός δηλαδή ήταν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι γίνεται. Είναι αυτές οι συνιστώσεις. Λένε αυτοί, λέει κάτι περίεργα, τους πιάνεις. Δηλαδή, σαν επάγγελμα δηλώνεις εραστής της τέχνης. Εντάξει, κάνω διάφορα πράγματα. Εντάξει, παρακολουθώ όλα τα γεγονότα. Εραστής της τέχνης και πας και είσαι ρουφιάνος της αστυνομίας. Τι παρακολουθείς. Πες, είμαι χαφιάς, καμιά δουλειά δεν τρώω. Ο μόνος είσαι. Έχει εδώ. Όχι εδώ, εδώ. Παντού εδώ. Να το σοφότησε. Στουρωμένη όλη η πρώτη σειρά, για να πάω εδώ. Στην φέτε το ρομάν. Γεια σας. Γεια σας. Είπες πως αλλάζει μια καλή άλλη. Πιάσαμε πρωινό καφέ τώρα, είμαστε πιο... Πιο φυσιολογικοί άνθρωποι, πιο γίνοι. Πώς τα βλέπετε με τη Μενεγάκη. Στεναχωρηθήκατε. Στην αρχή ναι. Ω, έχω να φάω 5 μέρες. Αυτό ήταν τραγικό. Όταν το έμαθα, μου έφυγε το πιάτο με χέρι. Το όνομά σας. Άννα. Άννα. Παντρεμένη. Ναι. Αυτός είναι ο κύριος. Το πρώτο που είχε ένα είδος του πρώτο. Σε φτύλα τώρα, μου ξέρω. Γιατί, τι δουλειά κάνετε. Εκπαιδευτικός. Α, γι' αυτό έχει αυτή τη γλύκα. έχετε πάρει τα χάπια όμως πριν το μάθημα. Α, χωρίς χάπια είστε. Δασκάλα, εγώ. Καθηγήτρια. Τι. Εγγλικής φιλολογίας. Α, θα σας φτιάξω μετά. Εντάξει, εσείς καθηγητής είσαι, εσείς. Ταξιτζής. Ταξιτζής. Και πώς έβγαλες γκόμενα καθηγήτρια, όμως. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτός. Σοβαρά μιλάς. Καταρχήν, εγώ να σου πω ότι για ταξιτζής είσαι πολύ καθαρός. Μήπως είναι το ρεπό σήμερα. Εγώ ταξιτζή τόσο καθαρό, φρέσκο ξυρισμένος, μυρίζεις και από εδώ μυρίζεις. Το βλέπει φράπα. Έχεις ταξιτζή στην Αθήνα τέτοιο πράγμα, εσύ. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάνε εδώ, πάνω από εδώ. Μάλιστα. Ταξιτζή. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι. Δεν είμαστε χρόνια, μήνες. Πόσους μήνες. 31 Οκτωβρίου παντρευτήκαμε. Μου βάζεις δύσκολο. Κάνεις, έχω το μαθηματικό εδώ.
Από 31 Οκτωβρίου είναι, γιατί έχω πει και ένα τσιγάρο, κατάλαβες. Έψαχνα για γήπεδο και πώς... Από 31 Οκτωβρίου πώς είναι. 4 μήνες. Πάνω κάτω. Γι' αυτό είναι καθαρός αυτός. Έτσι ξύγεται. Το κλαίνει. Κάτσε να το σιγουρέψουμε. Ναι. Εσύ, πόσο καιρό είσαι παντρεμένος. Κι εγώ περίπου 4. Ξέρω εγώ είναι αυτό, μπορεί να χρειάζονται πλήτα ρίχα, δεν ξέρω. Γεια σου! Να στο φάρω. Συνέχισε μόνος του. Τώρα δεν με ξέρεις. Τώρα δεν σε ξέρω καθόλου, φίλε. Πώς είστε, Πασόκ? Κανείς. Α, τώρα που αρχίσαν τα γαμίσια το κόψαμε τώρα, ε. Κανείς, μαλάκα. Πέρσι τις παραστάσεις άκουγες. Σκουτάνες από τα. Κανείς, μαλάκα. Αλλά το είπε ο Γιωργάκης. Γιωργάκης δεν είπε ψέματα. Το είπε πρώτα ο πολίτης. Ούτε τον Μαρτινογιάννη είπε πρώτα, ούτε τον Κόκαλη. Τον πολίτη είπε. Φάτε. Φάτε, θέλετε να χειροκροτήσετε. Είστε δεξιά. Δεξιά είστε εσείς. Ε, κουκουέ. Τι, ΣΥΡΙΖΑ. Λάος. Τι είστε. Και γιατί χειροκροτάτε. Είδα μια αντιπασοξήτικη χαρά μέσα σας. Δεν ψηφίζετε ακόμα. Όταν θα ψηφίσετε, τι θα ψηφίσετε. Να σας προβοηθήσω εγώ. Είστε υπέρ της ηθαγένειας, δηλαδή να μείνουν οι ξένοι να φύγουν. Όλοι οι ξένοι και ο Μπάγεβιτς. Δεν θέλω μαλακίες, είμαι υπέρ ή κατά. Μη σου πω θα οδηγάει το πούλμαν. Ναι. Που θα φεύγουν. Δεν θέλω μαλακίες, οι Αλβανοί, γιατί μόνο οι Αλβανοί. Δεν κατάλαβα. Είστε υπέρ ή κατά. Και τα δύο, Πασόκης, εσύ από γένα. Μόνο οι Πασόκ απαντάνε έτσι. Πασοξίδες, με την ίδια ευκολία που κλείνει το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, για το ασφαλιστικό π.χ., με την ίδια ευκολία παίρνει έναν Αλβανό, ο οποίος άμα του ζητήσει ένσημο, άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Θες και ένσημο, μαλάκα, πήγα κάποια έρθες, ας το διάλογο εδώ κάμα. Δεν έχουν πρόβλημα. Με την ίδια ευκολία που καταγγέλνει, ας πούμε, την εκμετάλλευση του εργαζομένου, πάνε σε μια πουτάνα το απόγευμα. Είναι μια χαρά, ναι. Με την ίδια ευκολία πάμε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία 17 Νοέμβρη, μετά πάμε γκούτις. Μακδόναλτς δεν είναι, αυτό είναι Πασόκ, να το ξέρεις τη ζωή σου. Πώς σε λένε? Έλενα. Γλυκούλη, ναι, το βλέπεις. Με τη μαμά, μην ανοίγεσαι. Σε είδα. Εγώ έχω τσεκάρει εκεί εισοδήματα μόνιμα εκεί. Άι. Δεν ξέρω που προέρχονται, δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να έρχονται. Το πόθεν είναι σχετικό της. Τώρα μας δείτε τι ναρκωτικά, λες που λένε ναρκωτικά. Μάλλον. Κάποιος πρέπει να είναι, ή εμπόρει ναρκωτικών. Πώς είναι ένας εμπόρος ναρκωτικών? Πού να ξέρω. Πώς να μοιάζει. Δεν θα μπορεί να είναι και έτσι. Γιατί να μην είναι έτσι, γιατί. Τα γυαλάκια τη σοβαρή δεν τη φαίνεται. Ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Κι εγώ έτσι όπως είμαι θα μπορούσα να είμαι έμπορος ναρκωτικών. Ναι. Αλλά δεν είχε δουλειά σήμερα γιατί ήταν πια μόνος. Πέσαμε στα αναδουλειές. Σε παιδικά πάρτι. Είστε λοιπόν.